Αναστάτωση δημιουργήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 5η 30 Οκτωβρίου 2024 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Βαγγέλη Πουλιλιό και του πρώην Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιου για το διαγωνισμό των ζωοτροφών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μέτιος επέμενε να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Έτσι, ο κύριος Βαγγέλης Πουλιλιός δεν κρατήθηκε και του είπε: «Θα σκάσετε, κύριε Μέτιο, ή δεν θα σκάσετε». Με τον Χρήστο Μέτιο να συμπληρώνει: «Η τεχνική υπηρεσία του Εύρου που προϊστάται ο κύριος Πουλιλιός έκανε δεκάδες τέτοιες διαδικασίες και με ρωτάει να του πω εγώ τον νόμο». Με τον κύριο Πουλιλιό να λέει τελικά: «Ανακαλώ, αλλά σας είχα προειδοποιήσει». Με τον κύριο Μέτιο να λέει: «Και εμένα με συγχωρείτε τότε». Κύριε Μέτιο, αν ξαναμιλήσετε θα σας χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Μάθετε να ακούτε, κύριε Μέτιο. Θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Μάθετε να ακούτε. Μάθετε να ακούτε, μάθετε να ακούτε. Μάθετε να ακούτε. Θα ακούσετε με προσοχή. Θα μάθετε. 9 χρόνια δεν θα μάθετε τώρα πώς γίνει η διοίκηση. Πρόεδρε, εάν με ξαναδιακόψει θα χρησιμοποιήσω ελληνική γλώσσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Θα την κατανοήσουμε και αυτήν τη δημοτική, όλοι την ξέρουμε. Αλλά δεν χρειάζεται. Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Μέτιο, δηλαδή αυτό τώρα είναι. Ξεφεύγουμε αρκετά. Πού το βρήκατε αυτό, σε ποια νομοθεσία να μας το, πείτε. Κύριε θα σκάστε, κύριε Μέτιο, ή δεν θα σκάστε. Πρόβλημα. Αυτό, έτσι θέλετε να σας μιλήσουμε. Εντάξει, η τεχνική υπηρεσία του Εύρου. Η τεχνική υπηρεσία που προείσταται ο κύριος Πουλιλιός, η τεχνική υπηρεσία, έκανε δεκάδες τέτοιες διαδικασίες. Κύριε Μέτιο. Με ρωτάει να του πω εγώ τον νόμο. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε μια σύντομη δευτερολογία. Σας έκανα παρατήρηση σε επίπεδο επίπληξης. Δείχνετε να κατανοείτε, αλλά... Ανακαλώ, αλλά σας είχα προειδοποιήσει όμως. Έχουμε και κάποια υπομονή. Και εμένα με συγχωρείτε, τότε είχε διακοπή. Ανακαλώ.